ξέρεις πως αγαπώ σε. Έντροπη και να ρωτώ σε. Αν εν κολλάσει ο κόσμο, ο παραδείσο. Άντε, γεια! Γεια σας! Πόσο ωραία το είπε, συγχαρητήρια. Ο μέντορας σου σηκώθηκε πάντως. Άπα, τα πέταξε όλα. Πέταξε το δικό σου! Θα χτυπήσεις κανένα, ναι! Έλα, πάρε το. Πάρε το. Έλα, δώσε το. Θα δώσω το χρόνο. Η Γιονσέ, την ξέρεις. Έχουν ενθουσιαστεί από τους λεπτίσεις. Δεν την ξέρω, αγάπη μου. Πάμε! Έλα, καλησπέρα! Άντε, γεια! Χρήστος. Υπάρχει και η Beyoncé. Σε. Λοιπόν, εντάξει, ο τύπος έχει τρελαθεί, έτσι. Είναι φοβερό. Έχεις τον καλύτερο μέντορα, αλλά είσαι και εσύ καλύτερη μαθήτρια, ρε, να πάρει. Εσύ. Οι νότες πια δεν σου κάνουν καμία εντύπωση. Τις έχεις κατακτήσει. Δεν είναι εκεί πια το θέμα. Το θέμα είναι ότι επικοινωνεί η ψυχή σου με τις φωνητικές χορδές. Είσαι απίστευτη, είσαι φανταστική και πολύ χαίρομαι που βουτάς. Έτσι το ψωμί στο λάδι της παράδοσης. Γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό να ακούγονται τέτοια τραγούδια. Ναι, του Πόντου. Έτσι, μπράβο. Πατρίδα. Ωραίο. Ο Πόντος έχει πολύ βαθιές μουσικές ρίζες. Εντάξει, Παναγιωτίδου εδώ. Αλλά για να προωθήσουμε και τη δική μας ατζέντα και εμείς έχουμε Λαζαρίδου. Όχι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, όχι, πλάκα κάνω. Είστε... πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Φυσικά και κάνω και πλάκα. Και εμείς κάναμε πλάκα πριν. Είναι προς τιμήν σου. Πλατιάζουμε. Ήρθες εδώ πέρα και... έμαθες στους νεότερους και θύμισες στους παλιότερους. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Χρήσο. Νίκο, μου έρχομαι σε σένα. Το δικαιούμαι, γιατί το είμαι και εγώ ο Πόντιος, όπως και το κορίτσι μας. Σου έχω πει τα πάντα, έτσι. Σου έχω πει να ετοιμαστείς για το βραβείο. Να ετοιμαστείς για τα λεφτά. Σου έχω πει να τις λιώσεις όλες. Σου έχω πει ότι είσαι υπέροχη. Σου έχω πει τα πάντα. Και φτάνουμε τώρα στον τελικό και διαλέγεις αυτό το κομμάτι. Μη φοβάσαι, δεν έχω κάτι κακό. Ήτανε τόλμη αυτό που έκανες, μπράβο. Γιατί άλλοι μπορούν να θεωρήσουν ότι είναι παρακινδυνευμένο. Δεν ήτανε. Γιατί το είπες με την ψυχή σου και το ευχαριστήθηκες και το ευχαριστήθηκαμε και εμείς. Και όχι μόνο οι Πόντιοι. Δεν μας λες και λίγο το πατρίδα μου αραέβους. Καλά το είπα. Για πες το. Σχεδόν. Για πες το. Σχεδόν.
Πώς είναι? Πατρίδα μάνα έβωσε αμάν καταναμένο. Πατρίδα μάνα έβωσε αμάν καταναμένο. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Υπέροχο. Τώρα όμως πρέπει να πάω στη Μαρίζα. Μαρίζα μου. Είναι ποντιακό, αλλά το γουστάρουμε και οι βορειοεπιρώτες. Μαρίζα σας λένε. Δώσε πόνο! Λοιπόν, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τα ρούχα, γιατί πλήττει το είναι μου και η ύπαρξή μου. Με ρούχα και μαλλιά. Πλήττω, βαριέμαι πάρα πολύ. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμά σου. Πάρα πολύ ωραίο. Πες και ποιος το έγραψε. Κάλια, κουτιέρι, κάλια, αγαπημένη μας κάλια. Να, μ' αρέσει γιατί είναι πολύ elegant. Το έγραψε στέκιος, γιατί δεν μπορούσε. Θα μπορούσα να το χωράψει. Καβαλάμε. Ρε εσύ κορτσάρα, ξέρεις τι μ' αρέσει. Το λέω από την πρώτη στιγμή τα ίδια και τα ίδια, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου και αυτή θα λέω, γιατί αυτή πιστεύω. Έχεις ένα μαγκάκι μέσα σου, το οποίο εμένα με αφορά πάρα πολύ. Έχεις αυτή την υπέρτατη φωνάρα. Είσαι, πώς να το πω, ρε γάμο. Όχι, θα πληρώσω. Όχι, μην ανησυχείς. Δεν τα ξέρω αυτά τηλεοπτικά. Είσαι πολύ συμπαγής, ρε παιδί μου. Είσαι πάνω στη σκηνή και λες καλησπέρα. Ήρθα και τώρα θα με κοιτάτε. Φοβερή. Μπράβο, μπράβο. Φοβερή. Μιχάλη μου. Εντάξει, εγώ κοιτάω όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει σε κάποια άλλα επίπεδα. Στο άκρο out του λαϊκισμού εδώ πέρα. Έχει πάει η φάση. Ένας λέει έχω τη Λαζαρίδου, εμένα εγώ σε λίγο θα πω έχω τους Γιναμίδηδες. Και πάει λέγοντας, δηλαδή έχει ξεφύγει η φάση. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό, εγώ δεν θα πω τίποτα. Απλά θα στείλω χαιρετίσματα στη μανούλα μου τώρα την Ανατολή που είναι πόντια και σίγουρα θα έχει συγκινηθεί που το είπες αγάπη μου έτσι όπως το είπες. Μπράβο σου και κλείνω εδώ για να μην πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία μου. Τι γιαγιά τίποτα. Η γιαγιά έχει πεθάνει. Συμμαθήτρια. Για να σε αποφύγει. Με το δίκιο της. Ηλία μου. Εγώ, μια και μου δώσε επιτέλους το λόγο, πριν μιλήσω, θα πάρω την ελευθερία να μιλήσω για τους κριτές. Για τις εμφανίσεις τους. Όσο πιο σύντομα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Καλά, ο Ρόκος είναι εξαιρετικός, μου θύμισε το Σμαράγδια και Ρουμπίνια και αυτά τα Βυζαντινά, ξέρω πώς τα λένε αυτά. Μην ασχολείσαι με αυτά, δεν έχεις ιδέα. Δεν σε ρώτησα, αγάπη μου. Όταν σε ρωτήσω, θα πεταχτείς. Κύριε Σταβέντο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψινάκη. Και εσένα, Χρήστο. Μπράβο και για την κοπέλα που στάθηκε δίπλα σου, γιατί είναι δύσκολο να σταθούν δίπλα σας. Νέα παιδιά. Ναι, που έχουν σκηνική παρουσία. Ο Ρόκος είναι άλλου είδους, star, αλλά αυτός είναι ο pop star, ο top αυτή τη στιγμή. Και εγώ με το star, όπως το λένε στο χωριό μου, το star. Δεν σας ρωτήσαμε, κυρία. Star. Έτσι το λέμε στην Άρτα. Star. Λοιπόν, και πάλι το διαφωνήσω. Για την Έλενα τώρα. Εξαιρετική. Καταπληκτικό. Αυτό όλο είναι μαγικό. Αντρέα, να σου δώσω μια πάσα. Για πες. Θες να πεις που θα πάμε παρακάτω? Θα πάμε σε έναν ντουέτο της Μαρίζας, γιατί έχεις δύο καλλιτέχνες η Μαρίζα. Εγώ δεν μίλησα. Ναι, απλά λέω στη συνέχεια. Δεν έχω έτσι σε εσένα. Όμως πριν από αυτό, θα πάω στο Στέλιο. Εντάξει, θα το πηγαίνω. Δεν θα πάτε, θα έρθω εγώ εκεί. Θα έρθει ο Στέλιος από τη βλέπω. Το κορίτσι μου είναι αυτό. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Είσαι ξυπόλητη. Ναι. Μαρίζα, τους έχεις καταστρέψει όλες. Όλες βγαίνουν ξυπόλητες. Θέλω να βγω κι εγώ, αλλά θέλω... Yes. Δεν είναι ωραία, ωραία, Έλενα. Είναι υπέροχο. Είναι άλλο πράγμα. Είναι υπέροχο. Γιώνεσαι. Ναι, πέρυσι την ενέργεια και είναι... Εγώ θέλω να απολογηθώ για πριν, γιατί ζήσαμε μια δραματική στιγμή όταν παίξαμε με το ντουέτο με την κιθάρα. Υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα τεχνικό ήχου. Και στα αυτιά μας... Εμείς ζήσαμε μια μαγική στιγμή, Στέλιο μου. Δεν σε ρώτησα. Ούτε εγώ. Ηλίθεια, που σου κάνω και κομπλιμέντο. Αλλά που θέλω να καταλήξω, βλαμμένε. Είσαι εξαιρετικός. Σε συγχωρώ, επειδή είσαι καλλιτεχνάρα. Που θέλω να καταλήξω, ότι μέσα σε αυτό το δύσκολο που ζήσαμε, ετούτη εδώ τραγούδησε συγκλονιστικά πάλι. Και εσύ. Δηλαδή, εντάξει.